Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η τύχη του Brexit κρέμεται από την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί απόψε στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί η συμφωνία για το διαζύγιο που κλείστηκε ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Τζον Μπέρκοου, δήλωσε πως έχει επιλέξει μέχρι στιγμής 4 τροπολογίες πάνω στην κύρια πρόταση της κυβέρνησης, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία προτού οι βουλευτές ψηφίσουν για τη συνολική συμφωνία αποχώρησης. Με υπογραφή του Προέδρου της Βουλής, Ταλάτ Τζαφέρι, δημοσιεύτηκε την Τρίτη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως των Σκοπίων ο νόμος κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ο Πρόεδρος της χώρας, σε γραπτή ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για αντισυνταγματική ενέργεια από τη μεριά του Προέδρου της Βουλής και κατηγόρησε τα συγκυβερνώντα κόμματα Σοσιαλδημοκρατική Ένωση του Ζόραν Ζάεφ και Ντούι του Αλί Αχμέτη ότι φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη για την πράξη αυτή. Άμεση ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Βουλής και του SDSM, τα οποία σημείωσαν ότι αυτός που παραβίασε το Σύνταγμα ήταν ο Γιώργη Ιβάνοφ, αρνούμενος να υπογράψει τα προεδρικά διατάγματα για τους δύο παραπάνω νόμους. Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, η οποία θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης με την ονομαστική ψηφοφορία. Ο Πρωθυπουργός, ανοίγοντας με την ομιλία του τη διήμερη συζήτηση επί της πρότασής του για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, έκανε μια αναδρομή των έργων της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι μετά από τις εξαντλητικές διαπραγματεύσεις των 4 αξιολογήσεων, αλλά και την προσφυγική κρίση, η Ελλάδα είναι πλέον μια διαφορετική χώρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε 10 μέρες από σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από την 25η του Γενάρη του 2015, από μια μέρα που ο τόπος έζησε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή, μια μεγάλη πολιτική ανατροπή. Μια μεγάλη πολιτική ανατροπή που δεν ήρθε ως κεραυνός εν εθρία, αλλά ήταν αποτέλεσμα της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που βίωσε η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, δεν θα έλεγα από τη μεταπολίτευση και μετά, θα τολμούσα να πω, της μεγαλύτερης κρίσης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τουλάχιστον. Αλλά κυρίως η μεγάλη αυτή πολιτική ανατροπή ήταν και το αποτέλεσμα της διαχείρισης της κρίσης από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και των πολιτικών επιλογών και πρακτικών πολλών χρόνων μέχρι την κρίση, που είχαν σαν αποτέλεσμα να οδηγηθεί η χώρα στην οικονομική χρεοκοπία. Και αναφέρομαι στο πελατειακό σύστημα, στη γενικευμένη φοροδιαφυγή, τη γενικευμένη διαφθορά, την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, την διαπλοκή οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, την διαρκή διεύρυνση των ανισοτήτων, την απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών, τη θεσμική παρακμή, στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση, την μεγάλη διάρκεια κρίση που πλήρωσε ο ελληνικός λαός πάρα πολύ σκληρά το τίμημα. Το Γενάρη λοιπόν του 2015 ο ελληνικός λαός έκανε μια ιστορική επιλογή να εμπιστευθεί σε μια κυβέρνηση, σε πολιτικά κόμματα που δεν είχαν κυβερνήσει, να οδηγήσουν τη χώρα στην έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια. Να μπει ένα τέλος σε μια πολιτική πολύ σκληρής και άδικης λιτότητας και να ανασυγκροτηθεί η ελληνική οικονομία σε νέες στέρεες βάσεις. Και να μπει σε πρώτο πλάνο η προτεραιότητα και σε πρώτη προτεραιότητα αυτό που ονομάζουμε ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας, ανάγκες των κοινωνικά αδύναμων, των εργαζόμενων, όλων αυτών που μείναν απολύτως απροστάτευτοι μπροστά στην κρίση. Από τότε βέβαια μεσολάβησαν πολλά, κύλησε πολύ νερό στα βλάκι. Είχαμε τη δύσκολη και επίπονη διαπραγμάτευση του 2015, τον δύσκολο συμβιβασμό εκείνου του καλοκαιριού, όταν αναγκαστήκαμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω
για να έχουμε σήμερα πόδια να περπατάμε και να κάνουμε αρκετά βήματα μπροστά. Οι εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, όταν απευθυνθήκαμε στον ελληνικό λαό ζητώντας την εντολή να συνεχίσουμε με την συμφωνία, τη δύσκολη συμφωνία γνωστή σε όλους, ήταν η πιο κομβική στιγμή αυτής της διαδρομής. Μια επιλογή πολιτικής ευθύνης και θάρρους και δημοκρατίας που καμιά από τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες μέσα στην κρίση, από το 10 στο 15, δεν είχε την τόλμη και το σθένος να αναλάβει. Όλες οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες πηγαίνανε στον ελληνικό λαό πριν και μετά τις συμφωνίες ακολουθούσαν άλλη πολιτική. Μετά ακολούθησε ένα πολύ δύσκολο διάστημα, 3 δύσκολα χρόνια, εξαντλητικών διαπραγματεύσεων, 4 δύσκολων αξιολογήσεων για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Ταυτόχρονα βρεθήκαμε μπροστά και σε μια ακόμα κρίση δύσκολη, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά για ολόκληρη την περιοχή, την προσφυγική κρίση, που έλαχε σε εμάς να διαχειριστούμε, σε μια χώρα που έβγαινε από τα συντρίμμια των 2 πρώτων μνημονίων μιας εξαιρετικά δύσκολης και σκληρής οικονομικής πολιτικής. Μια τριετία ολόκληρη σκληρών πολιτικών αγώνων και δύσκολων αποφάσεων. Και σήμερα, μετά από όλα αυτά, μετά από τις δυσκολίες και τα λάθη που μπορεί να έγιναν, δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία και στον τελευταίο Έλληνα και στην τελευταία Ελληνίδα, αλλά και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στη χώρα μας, στη διεθνή κοινότητα, την ευρωπαϊκή κοινότητα, ότι σήμερα η Ελλάδα είναι μια διαφορετική χώρα από την Ελλάδα που παραλάβαμε το Γενάρη του 2015. Σφοδρότατη επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού αλλά και του Πάνου Καμένου εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για φαρσοκομωδία και άθλιο θέατρο. Στη συνέχεια ευχήθηκε για τον νέο Υπουργό Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, να μην ακολουθήσει τα παιχνίδια του προκατόχου του. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο τυπικός τίτλος της σημερινής συνεδρίασης είναι η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για την τελευταία πράξη μιας παράστασης που παίζεται εδώ και 4 χρόνια σε βάρος του ελληνικού λαού. Για ένα άθλιο θέατρο, το οποίο έστησαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος με 3 στόχους. Πρώτον, να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ λίγους μήνες ακόμα εξουσίας. Δεύτερον, να κυρωθεί η επιζήμια συμφωνία των Πρεσπών. Και τρίτον, να διατηρηθεί ως κοινοβουλευτική ομάδα το μόρφωμα των ΑΝΕΛ, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει και τα προνόμια του ο αρχηγός του. Για να πραγματοποιηθούν και οι 3 αυτοί στόχοι, των κύριων Τσίπρα και Καμένου, ζούμε ένα τραγέλαφο που ευτελίζει την πολιτική ζωή και ζημιώνει πολλαπλώς τη χώρα. Στην αρχή είδαμε να αναβάλλεται η συνάντησή τους, διότι προφανώς ο συμβιβασμός δεν έβγαινε. Μετά να ανακοινώνεται ένα ψεύτικο διαζύγιο, ενώ παραμένουν συνέτεροι στην ομή της εξουσίας. Και τελικά να διεκπερώνεται σε ζωντανή μετάδοση μια θλιβερή συναλλαγή. Ο κύριος Καμένος δανείζει 2 βουλευτές του για να στηριχθεί ο κύριος Τσίπρας, τους οποίους δεν διαγράφει για να μην χάσει την ιδιότητά του ως αρχηγού κόμματος της Βουλής. Και ο κύριος Τσίπρας βέβαια, γενναιόδωρος έτσι όπως είναι πάντα, σε αντικαταβολή κρατάει στην κυβέρνηση 2 υπουργούς των ΑΝΕΛ που φυσικά δεν υπέβαλαν την παραίτησή τους.
Η φαρσοκομωδία όμως των ελιγμών και της συναλλαγής απαιτεί και κομπάρσους. Μιλάω για περιφερόμενους βουλευτές, οι οποίοι αλλιώς εξελέγησαν σε αυτή τη Βουλή, αλλιώς έδρασαν και αλλιώς θα την εγκαταλείψουν. Κάντε ησυχία. Ησυχία. Πρόθυμη. Πρόθυμη. Παρακαλώ. Πρόθυμη τώρα. Παρακαλώ, είπα. Πρόθυμη να μεταβληθούν σε δεκανίκια μιας κυβέρνησης που έχει γίνει κουρελού ίδια, αφού κουρέλιασε την οικονομία και τα εθνικά συμφέροντα. Ναι, κυβέρνηση κουρελού, γιατί αυτός είναι ο νέος όρος τον οποίο εξάγει ο κύριος Τσίπρας μετά την Κολοτούμπα. Υποτίθεται, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι προσμένατε τη στιγμή που θα απελευθερωνόσασταν από το βάρος του ακροδεξιού συνέτερου σας στην εξουσία. Βλέπω ακόμα και τις εφημερίδες σας να πανηγυρίζουν για την απομάκρυνση του κύριου Καμένου, λες και κάποιος σας τον είχε επιβάλει με το ζόρι. Πώς τον είχατε χαρακτηρίσει τον κύριο Καμένο εν τη ρήμη του λόγου σας στη δήλωση που κάνατε έξω από το Μαξίμου, αναντικατάστατο. Σε όλη τη διαδρομή μου, γνώμονάς μου ήταν η συνέπεια, σημείωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου Σπύρος Δανέλης, κατά τη συζήτηση στη Βουλή, απαντώντας σε προσωπική αναφορά από τον κύριο Μητσοτάκη. Πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης επιβεβαιώνει συνεχώς πόσο γνήσια ευρωπαϊστής και φιλελεύθερος είναι. Σχετικά με την αναφορά του στη στάση μου στην ψήφο, στην ψήφο άρσης της άρσης εμπιστοσύνης πριν από 6 μήνες. Νομίζω ότι με επίσης εντυπωσιακό τρόπο παραποιεί την αλήθεια, γιατί είναι γνωστό και είδε το φως της δημοσιότητας εκείνη τον καιρό, κύριε Πρόεδρε, το ότι η προσωπική μου άποψη, επειδή η ψήφος αυτή είχε άμεση σχέση με το Μακεδονικό, ήταν ότι το κόμμα μου, για να είναι συνεπές, έπρεπε να απέχει από αυτή τη διαδικασία. Δεν έγινε αποδεκτό. Για να μην δημιουργήσω προβλήματα στο κόμμα μου, ακολούθησα την κομματική γραμμή. Είπα όμως, όταν έλεγα ναι στην ψήφο που είχε ζητήσει η Νέα Δημοκρατία, εξαιρουμένου του Μακεδονικού. Και αυτό μπορεί να μην είχε πρακτική σημασία, είχε όμως ουσιαστική και πολιτική σημασία. Και επειδή, κύριε Πρόεδρε, σε όλη μου τη διαδρομή, τη δημόσια, γνώμονας μου ήταν πάντα η συνέπεια στις αρχές και στην συνείδησή μου, και σε ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο είναι ταυτοτικό και συνειδησιακό, ήταν αδύνατο να κάνω διαφορετικά. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι η δημοκρατία απαιτεί έναν άλλο πολιτικό πολιτισμό και όχι την ευκολία της μικροκομματικής αξιοποίησης της κάθε στιγμής. Ευχαριστώ. Και επειδή η κοινωνία μας μέσα σε σύγχυση, σε οργή, είναι εύκολο θύμα και εύκολο θύραμα και χειραγώγησης από τους εχθρούς της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, όσοι πιστεύουν πραγματικά στον κοινοβουλευτισμό πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτά τα ζητήματα. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φόφη Γεννηματά, ξεκινώντας την ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε για άλλη μια φορά ότι ο κύριος Πρωθυπουργός αποχώρησε από την αίθουσα αφού έκανε το θέατρο που ήθελε και είπε όσα ήθελε να πει. Μετά από όσα έγιναν, έπρεπε να έχετε προκηρύξει εκλογές. Δεν το κάνετε γιατί φοβάστε πάρα πολύ το ότι θα βγει από αυτή την κάλπη. Κύριε Πρόεδρε, τα καταφέρατε και πάλι να διαλύσετε την Ολομέλεια. Προσπαθείτε απεγνωσμένα να παρουσιάσετε στον ελληνικό λαό ότι στο πολιτικό σκηνικό υπάρχουν μόνο 2 κόμματα, υπάρχουν δήθεν 2 μονομάχοι, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι η τελευταία σας ελπίδα. Καταλαβαίνω ότι από τα μαλλιά σας πιάνεστε στην κατάσταση που βρίσκεστε, αλλά ό,τι και να κάνετε δεν θα τα καταφέρετε, να είστε απολύτως σίγουροι. Και βεβαίως για άλλη μια φορά, ο κύριος Πρωθυπουργός, αφού έκανε το θέατρο που ήθελε να κάνει με τη βοήθεια του Προέδρου της Βουλής, αποχώρησε από την αίθουσα, γιατί είπε, νομίζει, όσα όφιλε να πει. Δεν είναι έτσι όμως. Ακούστε,
νομίζαμε ότι είχαμε δει όλα. Και εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε δει όλα, συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Υπάρχουν όρια στη γελιοποίηση? Προφανώς όχι, κύριε Τσίπρα. Και πιστεύω ότι με ακούτε, έστω και από την ασφάλεια του γραφείου σας. Και γιατί γελιοποιήστε απόλυτα? Γιατί πολύ απλά, μετά από όλα όσα έγιναν την Κυριακή, έπρεπε να έχετε προκηρύξει εκλογές. Μόνο οι εκλογές δίνουν απάντηση, δίνουν ένα τέλος σε αυτό που ζούμε στον τόπο, κλείνουν τα στόματα για τις συναλλαγές, αλλά εσείς δεν θέλετε να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τον φοβάστε. Γιατί φοβάστε πάρα πολύ το τι θα βγει από αυτή την κάλπη. Και δείξατε εδώ μέσα για δεύτερη φορά τον μεγάλο σας φόβο. Προσπαθώντας να καλύψετε όλα αυτά που κάνετε αυτές τις μέρες, προσπαθήσατε να παρομοιάσετε την κυβέρνηση Παπαδήμου με μια κυβέρνηση κουρελού και με αυτό που προσπαθείτε να πετύχετε εσείς αυτές τις μέρες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ακούστε, κύριε Τσίπρα, η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, εθνικού σκοπού, με συμφωνία τριών κομμάτων. Το πρώτο κόμμα που τη στήριζε είχε 154 βουλευτές, δεν είχε χάσει τη δεδηλωμένη, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το έργο που παίζεται αυτές τις μέρες στη Βουλή και στην Ελλάδα. Δεν ξέρετε βέβαια τι σημαίνει συνεννόηση. Την αναζητήσατε όμως όταν για άλλη μια φορά δείξατε το φόβο σας, όταν ήσασταν με την πλάτη στον τοίχο το καλοκαίρι του 2015, όταν η χώρα ήταν έτοιμη να βρεθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζήσει την άτακτη χρεοκοπία και βρέθηκαν τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου που υπεύθυνα στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έβαλαν πλάτη για να παραμείνει ο τόπος συντεταγμένα εντός Ευρώπης στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν παίζετε δημοκρατικά, κύριε Τσίπρα. Ούτε έντιμα, ούτε καθαρά. Και η πατρίδα δεν ανέχεται άλλο αυτή τη φαρσοκομωδία που έχετε σκηνοθετήσει μαζί με τον κύριο Καμένο. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Για όσα ακούστηκαν για τον κύριο Αποστολάκη, είναι ντροπή σας να κρύβεστε πίσω από το ήθος του ανθρώπου αυτού και την προσφορά του στο στράτευμα. Ήταν δική σας επιλογή. Και έπρεπε να υπερασπιστείτε τη δική σας επιλογή. Αλλά δεν τολμάτε να το κάνετε ούτε αυτό. Και αν εν πάση περιπτώσει υπάρχει σοβαρό εθνικό ζήτημα που απαιτούσε αυτή την επιλογή, να έρθετε σε αυτή την αίθουσα και να ενημερώσετε αμέσως το ελληνικό κοινοβούλιο και τον ελληνικό λαό. Τυπικά και μόνο διαλύθηκε ο συνεταιρισμός σας με τον κύριο Καμένο. Ένα συνεταιρισμός που έχει κάνει ήδη πολύ μεγάλη ζημιά σε αυτόν τον τόπο. Με ψέματα, με ταξίματα, με διαμοιρασμό αξιωμάτων, με τακτικισμούς, με διευθετήσεις παρασκηνίων. Η παρέτηση του κυρίου Καμένου μετά από τόσες απειλές και προαναγγελίες υλοποιήθηκε στον πιο βολικό για τον κύριο Τσίπρα χρόνο και με τον πιο ωφέλιμο για τον κύριο Τσίπρα τρόπο. Αυτό που κάνατε δεν είναι έγκλημα, είναι κάτι χειρότερο, είναι λάθος. Γιατί στο έγκλημα μπορεί να υπάρχει πάθος. Στο λάθος όμως υπάρχει υπολογισμός, τόνισε ο Σταύρος Θοδωράκης από το Βήμα της Βουλής, απευθυνόμενος στο Σπύρο Δανέλη, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε διαγραφεί από το ποτάμι. Θέλω, και επιτρέψτε μου, ξεκινώντας, να απευθυνθώ στον κύριο Δανέλη. Κύριε Δανέλη, αυτό που κάνετε δεν είναι έγκλημα, είναι κάτι χειρότερο, είναι λάθος. Στο έγκλημα μπορεί να υπάρχει πάθος, μπορεί να υπάρχει ένστικτο, μπορεί να υπάρχει απερισκεψία.
Στο λάθος όμως υπάρχει σκέψη, υπάρχει μελέτη, υπάρχει υπολογισμός. Και γιατί αυτή η απόφαση? Γιατί αυτή η απόφαση? Πριν προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, θέλω να πω δύο λόγια για το ποτάμι. Γιατί μερικά πράγματα έχουν παρεξηγηθεί στο δημόσιο διάλογο για το ποτάμι. Το ποτάμι είναι ένα κόμμα που προσπαθεί να είναι διαφορετικό από τα άλλα. Τα περισσότερα από αυτά που μας κατηγορούν, ότι δεν έχουμε οργανώσεις, ότι έχουμε εθελοντές και δεν έχουμε μέλη, δεν είναι αδυναμίες μας. Είναι συνειδητές επιλογές. Συνειδητά το ποτάμι δεν έστησε κομματικούς μηχανισμούς με αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουμε και εμείς το δικαίωμα να γεμίσουμε με αποσπασμένους υπαλλήλους όλη τη χώρα, όλες τις πόλεις, και δεν το κάνουμε. Συνειδητά το ποτάμι δεν άνοιξε γραφεία σε όλη τη χώρα. Δεν μαζεύει αιτήσεις και αιτήματα. Συνειδητά το ποτάμι δεν παραβίασε την εκλογική νομοθεσία. Δεν έβαλε αφίσες και δεν ξόδεψε δανεικά και αγύριστα. Και αν θέλετε και κάτι προσωπικό, συνειδητά στα μόνα γραφεία που έχουμε στη Σεβαστοπόλεως η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Και δεν το λέω μεταφορικά, το λέω κυριολεκτικά. Θέλαμε λοιπόν να κάνουμε ένα κόμμα αλλιώς. Ανοιχτό, σύγχρονο, αντιγραφειοκρατικό. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Η ηγεσία που θα υψώνεται σαν βαρύ χέρι πάνω από στελέχη και μέλη δεν ήταν ποτέ το μοντέλο μας, το μοντέλο μου. Σε ένα πολύπλοκο κόσμο, όπου όλα συνεχώς αναθεωρούνται, έχουμε την άποψη ότι τα στελέχη μπορούν και πρέπει να έχουν τις προσωπικές τους απόψεις και να υποστηρίζουν ακόμη και δημοσίως τις αντίθετες απόψεις τους. Συμβαίνει παντού. Γιατί να μην συμβαίνει και στα κόμματα? Το ποτάμι λοιπόν προσπάθησε και νομίζω τα κατάφερε να γίνει η σύγχρονη αντιπολίτευση. Κόντρα στην στήρα αντιπολίτευση. Ένα κόμμα που δεν φοβάται να μιλήσει, να συνδιαλλαγεί, να συζητήσει. Ψηφίσαμε και δώσαμε ζωή σε νομοθετήματα που χωρίς εμάς δεν θα περνούσαν. Σφοδρή κόντρα ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στο Βασίλη Λεβέντη και τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προερχόμενη από την Ένωση Κεντρών, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Η κυβέρνηση θα είναι αυτή, κυρίες και κύριοι. Αυτή η κυβέρνηση το 151 το υπολογίζει και με μία βουλευτή που εξελέγει με την Ένωση Κεντρών, το ξέρετε. Με λίστα. Την προσμετρά στη δύναμή της. Και μου είχε πει εμένα ο κύριος Τσίπρας κατηδίανης του Μαξίμου, όταν έφυγε ο βουλευτής Καράς, που έτυχε αμέσως μετά να συναντηθούμε, σου παίρνε τους βουλευτές, ρε Λεβέντη, και δεν είναι ωραίο, λέει. Αυτό μου είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Πάνω σε αυτό το μη ωραίο, κύριε Τσίπρα, βασίζεις την εμπιστοσύνη. Ντροπή σου, μη μιλάτε. Ντροπή σου. Παρακαλώ. Ντροπή σου. Από το λαό θα τιμωρηθείτε όταν έρθει η ώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Μεγαλοκόνο, παρακαλώ. Συνεχίστε. Συνεχίστε. Εσείς θα τιμωρηθείτε όταν έρθει η ώρα. Από το λαό. Παρακαλώ, κύριε Μεγαλοκόνο. Ο Τσίπρας δίνει εξετάσεις ηθικής. Για τον Τσίπρα μιλώ, γεια σας. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Γιατί λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ σας κάνανε αντιπρόεδρο. Λοιπόν. Άσε μας τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Άντε, ντροπή σου. Αχαριστία. Παρακαλώ. Ντροπή σου. Παρακαλώ, κυρία. Όχι, δεν έχει τώρα. Όχι, μιλάω. Τώρα. Παρακαλώ, τέλος πάντων. Ποια έδρα παρέδωσε. Καθίστε κάτω. Λοιπόν. Καθίστε κάτω. Λοιπόν. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Θέλω να πω κάτι και για το να χαίρεσε την 151 βουλευτή σας. Να τη σας χαίρονται, δεν αμφιβαλώ. Σας χαίρονται και γράφετε ιστορία άλλωστε τώρα. Είπατε και... δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Είπε και για άλλους ο πρόεδρος. Όλοι 151 μέρους. Ακούστε κάτι. Μίλησα για μειοδοσία. Και θέλω να δώσω την έννοια της μειοδοσίας για να μην παρεξηγηθώ.
Στην εκτίμηση ότι η κυβέρνηση πιθανόν θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, προχώρησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Δημήτρης Κρεμαστινός. Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις, ανέφερε ότι η συνύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ φαίνονταν εξ αρχής ότι δεν θα είχε καλά αποτελέσματα και επανέλαβε τη θέση του ότι οι όμορφοι χώροι της κεντροαριστεράς πρέπει να συνεργαστούν με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Στην κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ανήκει πλέον και επίσημα ο βουλευτής Αριστίδης Φωκάς, όπως ανακοίνωσε ο Πάνος Καμένος. Καλωσορίζω τον κύριο Φωκά στους ΑΝΕΛ. Καλημέρα, παιδιά. Την Κυριακή ο Πάνος ο Καμένος απευθύνθηκε σε όλους βουλευτές για ένα πατριωτικό κάλεσμα. Απεύθυνε ένα πατριωτικό κάλεσμα για να σταματήσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν διορθώνεται, καταργείται. Θα δώσουμε μάχη με τους ανεξάρτητους Έλληνες από εδώ και πέρα. Καλή επιτυχία στον Πάνο το Καμένο και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλωσορίζω τον κύριο Φωκά στην κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Είναι ένας βουλευτής μαχητικός της Β' Θεσσαλονίκης. Θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα, μέχρι την Κυριακή, δεν είχαμε καν μιλήσει ποτέ. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα το πατριωτικό για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Να αντισταθούμε απέναντι σε συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Στη μέση συμπολίτευση, η οποία θέλει να ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών και να δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για την Συμφωνία των Πρεσπών, και δεύτερον, στην αντιπολίτευση, η οποία, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό, δεν ανταποκρίνεται στο καλεσμά μας να έρθει να καταθέσουμε από κοινού μια πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, με τη μόνη δέσμευση ότι η λύση που θα δοθεί δεν θα έχει τον όρο Μακεδονία και ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να ρίξει την κυβέρνηση για να υπογράψει ο ίδιος Συμφωνία των Πρεσπών κάπως διαφορετική. Ο κύριος Φωκάς ήταν πάντα συνεπής στις αρχές του και στις αρχές που εκπροσωπούμε και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Τον καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Καλώς ήρθες, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Στις 10 το πρωί ξεκίνησε η τελετή παράδοσης παραλαβής με την καθιερωμένη παρέλαση 2 μοιράς 2000 παύλα 5. Τις 331 μοίρας που απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Τανάγρας πετούσαν πάνω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την ώρα που ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμένος παρέδιδε στον Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη. Φανερά συγκινημένος, ο Πάνος Καμένος υποστήριξε πως θα εγκατέλειπε την πολιτική, αλλά τελικά θα παραμείνει για να μην ξεπουλήσουν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση τη Μακεδονία. Ο νέος Υπουργός Άμυνας και επίτιμος πλέον αρχηγός του ΓΕΕΘΑ τόνισε: «Εμείς είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στις αξίες της ειρηνικής συνύπαρξης και της συνεργασίας. Υπενθυμίζω στους γείτονες ότι όποτε πριτάνευσε η λογική συνεργασίας, κατανόησης, εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας, οι λαοί μας πρόκοψαν, ενώ όποτε κυριάρχησαν οι εθνικισμοί, οι λαοί δυστύχησαν».
Η θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι η πιο τιμητική για ένα πολιτικό. Μετά από 4 χρόνια μαζί σας και 25 χρόνια στη Βουλή των Ελλήνων, είχα αποφασίσει σήμερα εδώ να κλείσω την πολιτική μου σταδιοδρομία, έχοντας πλέον ζήσει τα πάντα. Όμως είμαι υποχρεωμένος να μην εγκαταλείψω τη σημαία. Τώρα που δυστυχώς συμπολίτευση και αντιπολίτευση παραδίδουν το ιερό όνομα της Μακεδονίας. Από το βήμα αυτό στέλνω μήνυμα αμοιβαιότητας στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Υπάρχει ο δρόμος της σύγκρουσης, υπάρχει και ο δρόμος της συνεργασίας. Εμείς είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στις αξίες της ειρηνικής συνύπαρξης και της συνεργασίας. Θέλω να υπενθυμίσω στους γείτονές μας που όποτε πριτάνευσε η λογική της συνεργασίας, της αμοιβαιότητας, της κατανόησης και της εμπιστοσύνης, οι λαοί μας πρόκοψαν. Όποτε όμως κυριάρχησαν οι εθνικισμοί, οι λαοί δυστύχησαν. Το Μπελένιο Σχολικό Κτηριακό Συγκρότημα της Λέρου επισκέφθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η επίσκεψη του Περιφερειάρχη στο Μπελένιο, που στεγάζει το Γυμνάσιο και το Λύκειο Λέρου, έγινε επί τη ευκαιρία της επιμνημόσυνης δέησης που τελέστηκε στη μνήμη του δωρητή Παρίσι Μπελένη, που πριν από 63 χρόνια ανέγειρε το σχολείο. Ο Περιφερειάρχης, μιλώντας στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, τους ενημέρωσε για την πρωτοβουλία που πρώτη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε πανελλαδικά να διεκδικήσει και να λάβει από εθνικούς πόρους ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων στα νησιά και παρότι την ευθύνη της συντήρησης έχουν οι Δήμοι και όχι η Περιφέρεια. Με ισχυρό επιτελείο στο πλευρό του, το οποίο θα αποτελείται από έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, αλλά και νέους συμπολίτες μας, με διάθεση και γνώση να προσφέρουν στα κοινά, ο Αντώνης Καμπουράκης αναμένεται να εξαγγείλει και επισήμως προς το ροδιακό λαό στις 28 Ιανουαρίου την υποψηφιότητά του ως υποψήφιος Δήμαρχος Ρόδου. Με ισχυρό επιτελείο στο πλευρό του, το οποίο θα αποτελείται από έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, αλλά και νέους συμπολίτες μας με διάθεση και γνώση να προσφέρουν στα κοινά, ο Αντώνης Καμπουράκης αναμένεται να εξαγγείλει και επισήμως προς τον ροδιακό λαό στις 28 Ιανουαρίου την υποψηφιότητά του ως υποψήφιου Δημάρχου Ρόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καμπουράκης, που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα μελετούσε προσεκτικά τις κινήσεις του και τις ενέργειές του, έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο επαφών και ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τα τοπικά δεδομένα και είναι πανέτοιμος να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του επίσημα πλέον. Η παρουσίαση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα γίνει στην αίθουσα του Ροδινιού, όπου ο κ. Καμπουράκης, πλαισιωμένος από στελέχη της παράταξής του, φίλους και συνεργάτες, ουσιαστικά θα απευθυνθεί στους κατοίκους του νησιού μας, αναλύοντας τους λόγους που τον όθησαν σε αυτή του την απόφαση. Το στελεχειακό επιτελείο του υποψήφιου Δημάρχου Αντώνη Καμπουράκη βρίσκεται ήδη εδώ και πολύ καιρό σε πλήρη ετοιμότητα, σχεδιάζοντας και μελετώντας με πολύ προσεκτικές κινήσεις τις ενέργειες εν ώψη της προεκλογικής εκστρατείας που ήδη έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Μαΐου, ο πρώτος γύρος. Στο πλευρό του Αντώνη Καμπουράκη βρίσκεται ισχυρή ομάδα στελεχών της αυτοδιοίκησης αλλά και απλών πολιτών, οι οποίοι προέρχονται από όλους σχεδόν τους πολιτικούς χώρους. Σε φυλάκιση 5 ετών, μετατρεπόμενη προς 5 ευρώ την ημέρα, καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή άνω των 500.000 ευρώ από το μονομελές εφετείο επικακουργημάτων ξενοδόχο στη Ρόδο. Ο ξενοδόχος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, απέκρυπτε φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή με σκοπό την αποφυγή πληρωμής φόρου εισοδήματος που υπερεύαινε αναφορολογικό ή διαχειριστέο έτος τις 150.000 ευρώ. Εκατοντάδες αστυνομικοί ψάχνουν σπιθαμί προς σπιθαμί τους χώρους στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στην ευρύτερη περιοχή μετά από την απόδραση ενός κρατουμένου. Πρόκειται για έναν άνδρα από τη Συρία, ο οποίος είχε μεταταχθεί στα δικαστήρια, αλλά κατόρθωσε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς. Η απόδραση έγινε περίπου στις 3 και ενώ ο κρατούμενος, ο οποίος είχε μεταχθεί στην Ευελπίδων από το αστυνομικό τμήμα Πατησίων, επρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την αγωνία των καταστηματαρχών της Νέας Αγοράς εξέφρασε τη Δευτέρα σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Αιγαίο ο πρόεδρος της Συλλόγου, κ. Παναγιώτης Κατσιδόνης. Υπογράμμισε πάντως πως έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη σε μια προσπάθεια να προλάβουν και να σταματήσουν τις εξώσεις στις οποίες αποφάσισε πρόσφατα να προχωρήσει ο Δήμος Ρόδου.
Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις, αυτό που κάναμε είναι αυτό που μας έμεινε να κάνουμε, να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Και αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις, μιλάω για το πανδαιμόνιο που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που οι μισοί Δημοτικοί Σύμβουλοι απεχώρησαν, οι άλλοι μισοί που έμειναν καλέστηκαν να ψηφίσουν κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν ξέρανε περί τίνος πρόκειται. Εμείς είχαμε στείλει μία μονομερή δήλωση παράτασης μίσθωσης για τα καταστήματά μας, στα οποία ζητούσαμε ουσιαστικά να εφαρμοστεί η τελευταία τροπολογία που ισχύει στις μισθώσεις και συγκεκριμένα την 69 του 2016. Η γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου αναφέραν και κάλεσαν τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν ότι δεν δικαιούμαστε ανανέωση σύμφωνα με την νομοθεσία που ίσχυε τον Απρίλιο του 2014. Εμείς μιλάμε για την τελευταία τροπολογία, γι' αυτό και καταφύγαμε στη δικαιοσύνη με τις αγωγές που κάναμε. Με αυτές τις αγωγές πιστεύουμε ότι ουσιαστικά θα καθυστερήσει η έκδοση πρωτοκόλων ή σε περίπτωση που εκδοθούν ακόμα και τα πρωτόκολλα, τα οποία δεν είναι δίκαιο σύμφωνα με την δική μας νομική υπηρεσία, θα καταφέρουμε να κερδίσουμε μία ανακοπή ή μία αναστολή όσον αφορά την εκδίκαση αυτών, άρα να μην αδειάσει η νέα αγορά. Στις αγωγές που κάναμε αναφερόμαστε επίσης και στην προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Επιδημαρχίας Κουσουρνάου που είχαμε πάρει μία έγκριση για ανανέωση 12ετίας. Ο κύριος Χατζηδιάκος τον Αύγουστο του 2015 ακύρωσε αυτή την απόφαση και έβγαλε καινούρια με τους εκβιαστικούς όρους τους οποίους αναφερόμαστε στην τριετία. Και επίσης μία αγωγή η οποία ουσιαστικά αναφέρει τα γενικά παράπονα και τη γενική αδικία που νιώθουμε εμείς οι καταστηματάρχες σε μία αγορά, σε ένα μνημείο της νέας αγοράς με άδεια πάνω από τα μισά καταστήματα, ο Δήμος να χάνει λεφτά και από τη μία να χάνει λεφτά και από την άλλη να λέει πως δεν υπάρχουν λεφτά για να φτιαχτεί το χτίριο και πρέπει να δοθεί σε ιδιώτη. Επίθεση στο Δήμαρχο Ρόδου για την αφαίρεση των πινακίδων στάθμευσης έξω από τα φαρμακεία εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Δωδεκανήσου Νίκος Φουτούλης. Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου κατά της απόφασης της τελευταίας συνεδρίασης του 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για τις εξώσεις στη νέα αγορά κατέθεσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της ΡΟΠΟΑΝ κ. Γιώργος Υψηλάντης. Με δηλώσεις του στη τηλεόραση Αιγαίου έδωσε διευκρινήσεις για την πράξη αυτή και τόνισε πως το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κάνει τον κανονισμό κουρελόχαρτο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει απάντηση η οποία θα μπορούσε να αντικρούσει αυτά τα ζητήματα τα οποία έθεσα στην επιστολή μου προς τον Πρόεδρο και για τον λόγο αυτό, ενώ το ζήτημα είναι πολύ απλό, δηλαδή σαφής ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, εξίσου σαφής είναι και ο νόμος. Ο Πρόεδρος όφιλε να τα γνωρίζει τα θέματα αυτά και ήταν πολύ απλή η απάντηση, αν θέλετε η αντίδρασή του, να κάνει αυτό που του ζήτησα, να ακυρώσει τη συγκεκριμένη απόφαση. Γιατί είναι προφανές ότι είναι άκυρη. Ανταυτού, προφορικά μου είπε ότι τον παρέπεμψε στο Δήμαρχο, τον παρέπεμψε στην νομική υπηρεσία και ότι περίμενε να του πούν τι θα μου απαντήσει. Βέβαια, από τις 3 του μήνα που απίφθηνα εγώ την επιστολή, σήμερα είναι 15, απάντηση δεν έχω πάρει. Ως εκ τούτου, παρά το ότι δεν ήταν στις προθέσεις μου, ήμουν αναγκασμένος να κάνω την αναγκαία πλέον κίνηση, δηλαδή να κάνω προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της, που ούτως ή άλλως είναι άκυρη. Και αυτό έγινε χθες, αφού πια εξάντλησα κάθε όριο καλής διάθεσης και υπομονής απέναντι στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά δεν με εκπλήσει. Δηλαδή το Προεδρείο έχει κάνει κουρελόχαρτο τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ και από την αρχή της δημοτικής θητείας. Αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε συνεδρίαση και παρά τις προειδοποιήσεις και τις εκκλήσεις να τηρείται ο κανονισμός, δεν βλέπω καμία τέτοια διάθεση μέχρι σήμερα. Τώρα πια είναι αργά, έτσι κι αλλιώς. Τελειώνει η δημοτική θητεία. Φαντάζομαι μια άλλη δημοτική αρχή και ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο και ένα άλλο προεδρείο ότι θα σέβονται το θεσμικό τους ρόλο περισσότερο και θα τηρούν τον κανονισμό.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω να πάμε λίγο στη συνεδρίαση εκείνη της 27ης Δεκεμβρίου, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι έγινε τελικά. Ακριβώς έγινε, ναι. Ξεκίνησε η συνεδρίαση της 27ης Δεκεμβρίου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε διανεμηθεί μέρες νωρίτερα. Δεν υπήρχε κανένα θέμα με αντικείμενο τη νέα αγορά. Όπως δεν υπήρχε και στη λίστα των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία έρχονται μέχρι και λίγη ώρα, αν θέλετε, πριν από την έναρξη της συνεδρίας. Άρα πουθενά δεν υπήρχε κάτι σχετικό. Η συνεδρίαση ξεκινάει με την ενημέρωση. Ενημέρωση που κάνει ο Δήμαρχος, που κάνουν οι αντιδήμαρχοι, που κάνουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, οι δημοτικοί σύμβολοι που θέλουν να ενημερώσουν για κάποιο ζήτημα. Και εκεί θυμάστε πολύ καλά ότι έχω πει πολλές φορές ότι ενώ ο κανονισμός λέει ότι αυτό κρατάει μία ώρα, κάθε φορά είναι ξεχυλωμένη η κατάσταση και πάει και δυο και τρεις σε ατέρμονες και άσκοπες συζητήσεις. Αυτό έγινε και εκείνη τη βραδιά. Ήταν βέβαια και μια βραδιά μέσα στις γιορτές και ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς, με ευχές, με καλή διάθεση από όλες τις πλευρές. Και ενώ τα πράγματα κυλούσαν ομαλά, εμφανίζεται ο συνάδελφος ο κύριος Μουτάφης από μεριάς της παράταξης του Δημάρχου και λέει: να σας ενημερώσω ότι σήμερα κατατέθηκε, ότι εκείνη την ημέρα δηλαδή, του κοινοποιήθηκε η γνωμοδότηση των 4 νομικών συμβούλων της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία λέει, έλεγε ότι απορρίπτουν τα νομικά έγγραφα τα οποία είχαν στείλει οι καταστηματάρχες δια του δικηγόρου τους, του κυρίου Αποστολά. Να θυμίσω τα εξής σε αυτό το σημείο. Ότι ο κύριος Αποστολάς είχε κοινοποιήσει έγγραφά του προς τον Δήμο, τις νομικές του απόψεις για το ζήτημα, στις 12 Δεκεμβρίου. Η συνεδρίαση έγινε στις 27. Τα είχε κοινοποιήσει το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο, προφανώς για να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τις απόψεις του, του κυρίου Αποστολά και των καταστηματαρχών. Αυτά ουδέποτε διανεμήθησαν στους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν είχε ιδέα κανείς από τους Δημοτικούς Συμβούλους, πλην ίσως κάποιον επικεφαλής όπως εγώ, ο οποίος είχα ενημερωθεί από τους ίδιους τους καταστηματάρχες, τα είχαν στείλει στο προσωπικό μου email. Αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο είχε άγνοια. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο είχε άγνοια και για τη γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου που εκείνη την ώρα ανέφερε ο κύριος Μουτάφης. Και εκείνη την ώρα της ενημέρωσης μοιράστηκε αντίγραφό της μόνο στους επικεφαλείς των παρατάξεων. Και ως εκεί θα έλεγα εντάξει, ενημέρωση είναι. Αλλά αμέσως μετά τον κύριο Μουτάφη, ο κύριος Δήμαρχος μετατρέπει την ενημέρωση σε πρόταση συζήτησης. Λέει αυτό που, για το οποίο μας ενημέρωσε ο κύριος Μουτάφης, να το συζητήσουμε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και να πάρουμε και απόφαση, να εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων. Λοιπόν, εκεί βέβαια εμείς αντιδράσαμε ως αντιπολίτευση λέγοντας ότι εδώ καταστρατηγείται κάθε έννοια κανονισμού και νόμου και δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ρώτησα μάλιστα τον πρόεδρο, κύριε πρόεδρε, εσείς αποδέχεστε να συζητηθεί αυτό το θέμα? Μου απάντησε ναι, θα συζητηθεί. Αυτό μας οδήγησε σε αποχώρηση. Την δική μου παράταξη καταρχήν, αλλά ακολούθησε και ο κύριος Καρίκης. Ως εκ τούτου ακολούθησε ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφοφορία μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει. Ακολούθησε. Λοιπόν, ακολούθησε, από ό,τι διαβάζω μετά και βλέπω στη διάβια, ακολούθησε μια ψηφοφορία περί συζήτηση των θεμάτων των εκτός ημερησίας και σε αυτό είχαν και το συγκεκριμένο. Εγκρίθηκαν με 23 ψήφους. Ο κανονισμός όμως λέει και ο νόμος ότι θέματα που μπαίνουν στη φάση της ενημέρωσης, δηλαδή κάτι που λέγεται στην ενημέρωση και γίνεται πρόταση για συζήτηση, θέλει απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, δηλαδή 24 ψήφους. Δεν τους πήραν τους 24 ψήφους. Άρα κακώς συζητήθηκε. Άρα και η απόφαση για συζήτηση των εκτός ημερησίας είναι άκυρη. Το συζήτησαν και πήραν και απόφαση. Βλέπω λοιπόν αναρτημένη στη διάβια την απόφαση και την έχουν εγκρίνει 20 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενώ απαιτεί και για την έγκριση του το θέμα πάλι απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 24 ψήφους. Άρα η απόφαση είναι άκυρη. Αυτό λοιπόν το απλό πράγμα γνωστοποίησαμε την επιστολή μου στον κύριο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και του είπα ακυρώστε τες, διότι εν πάση περιπτώσει είναι εκ των πραγμάτων άκυρες. Απάντηση δεν πήρα, αναγκαστικά προσέφυγα χθες για τα αυτονόητα στην αποκεντρωμένη διοίκηση ζητώντας την ακύρωση αυτών των δύο αποφάσεων.
Στη διάσωση ενός πατέρα και των δύο παιδιών του, 3 και 4 ετών, που επιχείρησε να διασχίσει ποτάμι με το αυτοκίνητό του, παρότι είχε μετατραπεί σε χύμαρο λόγω της καταρακτόδους βροχής, προχώρησε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Μαλώνας, άνδρες της Ετεπρόφικα. Συνολικά 40 ανθρώπους διέσωσαν οι τουρκικές αρχές από το Αιγαίο, όμως μεταξύ αυτών και ένα νεκρό παιδάκι. Η επιχείρηση έγινε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Κουσάντασι και της Σάμου, όταν οι αρχές ενημερώθηκαν για σκάφος με πρόσφυγες το οποίο έβαζε νερά. Οι επιβαίνοντες διασώθηκαν στο σύνολό τους, όμως το μόλις 4 ετών κοριτσάκι ανασύρθηκε νεκρό. Οι έρευνες των λιμενικών της Τουρκίας συνεχίζονται. Σε ένα ακόμη καθαρισμό θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες το λιμενικό ταμείο στο λιμανάκι των Φανών, που έκλεισε για άλλη μια φορά από τα φύκια. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχε ο αντιδήμαρχος Αγαπητός Πάλας. Ο καθαρισμός θα γίνει με μια νέα τεχνική που θεωρείται ότι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα, είπε χθες ο κύριος Πάλας. Εκδήλωση με θέμα «Προσβάσιμος τουρισμός στη Ρόδο, προκλήσεις και προοπτικές», διοργάνωσε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ασκληπιάδες. Εκδήλωση με θέμα «Προσβάσιμος τουρισμός στη Ρόδο, προκλήσεις και προοπτικές», διοργάνωσε η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ασκληπιάδες. Στόχος της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο Δωδεκανήσου ήταν η ενημέρωση του κοινού για τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις του προσβάσιμου τουρισμού, ο κοινωνικός της αντίκτυπος από την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες στις διακοπές τους, καθώς και με ποιους τρόπους μπορούν αυτά να εξυπηρετηθούν καλύτερα από τους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου. Στην εκδήλωση παρίστατου και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ΑΜΕΑ και της ΕΣΑΜΕΑ, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, που εξήγησε τη σημασία που έχει ο προσβάσιμος τουρισμός για τα ΑΜΕΑ, ενώ ο πρόεδρος της ΚΙΝΣΕΠ, Ασκληπιάδες, Μανώλης Γενιαδάκης, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ ως τουρίστες. Σκοπός, είπε, είναι να μπορούν να εξυπηρετούνται ως τουρίστες και τα άτομα με αναπηρίες, αναβαθμίζοντας την εμπειρία τους ως ταξιδιώτες στο νησί της Ρόδου. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ ο προσβάσιμος τουρισμός απευθύνεται στο 27% του πληθυσμού της Ευρώπης, μόνο το 9% των τουριστικών επιχειρήσεων είναι σε θέση να παρέχουν έστω και κάποιες υπηρεσίες προσβάσιμου τουρισμού. Ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος, κλείνοντας τις εργασίες της εκδήλωσης, ανέφερε ότι όλοι συμφωνούν φραστικά πως τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν ισότιμα δικαιώματα σε όλες τις κοινωνικές, εργασιακές, καθημερινές δραστηριότητες της ζωής, με δικαίωμα πρόσβασης και κινητικότητας σε όλους τους χώρους, όμως όταν έρχεται η στιγμή να εφαρμοστούν στην πράξη, τότε ο ένας μεταφέρει τις ευθύνες στον άλλο. Τηλεσχολιαστής, η νέα δουλειά του Μουρίνιο με μισθό 67.000 ευρώ. Η πρώτη παρουσία του Πορτογάλου στο στούντιο θα είναι για την αναμέτρηση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Έχει ήδη απορρίψει πρόταση από την Μπενφίκα και ο Ζωζέ Μουρίνιο αποφάσισε να κάνει μια μικρή στροφή στην καριέρα του μετά το οριστικό τέλος στη θητεία του στη Manchester United. Ο Πορτογάλος πολυνίκης τεχνικός, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος στους Times, συμφώνησε για τη θέση του τηλεκριτικού στο Bein Sports, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για αμοιβή που φτάνει τις 67.000 ευρώ ανά μάτς. Η πρώτη παρουσία του Πορτογάλου στο στούντιο θα είναι για την αναμέτρηση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ενώ 2 εβδομάδες αργότερα θα κληθεί να καταθέσει την ανάλυσή του για την αναμέτρηση ανάμεσα στην Arsenal και την Chelsea. Πάντως, όπως ξεκαθαρίζεται στα σχετικά ρεπορτάζ, ο Μουρίνιο δεν πρόκειται να πει κουβέντα για το διαζύγιο του με τη United, αφού κάτι τέτοιο του έχει απαγορευτεί στο πλαίσιο της λύσης της συνεργασίας του με τους κόκκινους διαβόλους. Νέα χρονιά και νέα ΑΕΚ. Στο πρώτο μάτς πρωταθλήματος για το 2019, η Ένωση άφησε πίσω το κακό πρόσωπο του διμήνου Νοέμβριος-Δεκέμβριος και παίζοντας ως πρωταθλήτρια πέτυχε την πιο άνετη φετινή νίκη της. 4 γκολ και 2 δοκάρια που έγιναν 3 στη συνέχεια είχαν από το πρώτο 45 λεπτό οι κυτρινό-μαυροί, για τους οποίους έβαλε 2 ο Πόνσε, 1 ο Μάνταλος και 1 ο Μιχαήλ με αυτό γκολ. Ο αρχηγός, ο Αργεντίνος, ο Μπακασέτας και ο Λιβάγια ήταν οι καλύτεροι μεταξύ καλών για την ομάδα του Μαρίνου Ζουνίδη, ο οποίος χρησιμοποίησε το 3-5-2 αυτή τη φορά και δικαιώθηκε,
ενώ έδωσε την ευκαιρία στον Κρίστη Σίτς να κάνει ντεπούτο. Έντονες αποδοκιμασίες κατά του Γιάννη Πετράκη και των παικτών του από τους Γιαννιώτες. Απέκρουσε το πέναλτι του Αθανασιάδη ο Μπάρκας στις καθυστερήσεις. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε deal με την Al Saban για την παραχώρηση του Winger Seba με συμβόλαιο διαρκείας 3,5 ετών και έτσι αδειάζει άλλη μια θέση Winger στον σύλλογο. Τα πετροδόλαρα της Al Saban έπεισαν το Σεμπά να δεχτεί την πρόταση και μετά από deal με τον Ολυμπιακό, ο Βραζιλιάνος κλείνει, όπως είχαμε τονίσει, σε ομάδα από αραβική χώρα. Το αστέρι της γυμναστικής, Κατελίν Οσασί, πήρε το απόλυτο δεκάρι. Η αθλήτρια της γυμναστικής, Κατελίν Οσασί, έκανε για ακόμη μια φορά το θαύμα της. Το Σάββατο, σε κολεγιακούς αγώνες στο Αναχέιμ της Καλιφόρνια, έκανε ένα πρόγραμμα που της χάρισε το απόλυτο 10. Η 20χρονη αθλήτρια έκανε τα ακροβατικά της σαν να ήταν λάστιχο και όχι άνθρωπος, πάντα υπό τους ήχους του αγαπημένου της Μάικλ Τζάκσον. Το κοινό την αποθέωσε και η βαθμολογία 10 από τους κριτές ήρθε αβίαστα. Δείτε το πρόγραμμά της σε βίντεο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση της ημέρας από την τηλεόραση Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.